Ένα θέμα που ήταν και χθες στην αλήθεια. Στην αλήθεια ήταν, σωστά κύριε Κυριάκου? Σωστά, καλημέρα κύριε Νικήτα, είσαι καλά? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Μια χαρά πολύ, το και μακαριά σου, υγεία. Είμαστε okay. Υγεία, υγεία και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Καταγγελία στο Γενικό Ελεκτή για χρέωση καταναλωτών για μηχανισμό που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός? Όπως είπες κύριε Νικήτα, όλα γίνονται εκ των υστέρων. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πολύ σωστά έβαλε δέκτες στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα οικιακά και μη οικιακά για να μπορεί να αποκόψει την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Όχι σε όλα, των τελευταίων μηνών. Τα όσα είχαν προηγηθεί εγκαταστάσεις δεν έχουν αυτή τη ρύθμιση, ναι. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις την είχαν. Α, οι μεγάλες την είχαν. Τα οικιακά που είναι πιο παλιά δεν την είχαν. Τα οικιακά δεν την είχαν, ήρθε πριν 4-5 μήνες στα οικιακά. Τι έγινε? Υπάρχει αυτός ο δέχτης, ο οποίος δέχεται το σήμα από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και σου αποκόψει το φωτοβολταϊκό. Μια πολυκατοικία η οποία να έχει 10 ενίκους ή 20 ενίκους ή 3 ενίκους, όλοι χρεώνονται με έναν ποσό, όπως μας είπε εχθές η εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, 85 ευρώ για το δέχτη. Πολύ σωστά όμως, οι τεχνικές υπηρεσίες της ΑΕΚ είπαν ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουν 20 διαμερίσματα, 20 φωτοβολταϊκά, 20 δέχτες. Ένα να μπαίνει. Και εγώ, σαν αρχή ηλεκτρισμού, σε συνεννόηση με τους εγκαταστάσεις ηλεκτρολόγους, θα τους δίνω ένα σήμα, θα το διαχειρίζονται οι ηλεκτρολόγοι και θα κόβουν και τα 20 φωτοβολταϊκά συστήματα. Συνεπώς, ένας δέχτης μπαίνει σε κάθε πολυκατοικία και όχι 20, αν είναι 20 τα διαμερίσματα. Όμως χρεώνονταν 20. Δηλαδή και 20 ένοικοι πλήρωναν από 85 ευρώ στην διαδικασία εγκατάστασης. Στην πρώτη αίτηση. Στην διαδικασία, στον όρο. Στον όρο. Τα που είναι όρο. Έκανα εγώ, είμαι εγώ μείνω στο 101, εσείς στο 102. Κάναμε την αίτηση μου ότι θέλουμε φωτοβολταϊκό σύστημα για διαμερίσμα 101-102. Οι όροι που θα έρθουν να πληρώσουμε από την ηλεκτρική είναι 300 ευρώ. Μέσα στα 300 ευρώ, τα 85 ευρώ είναι ο δέχτης. Όμως ο δέχτης ένα στάμπι. Θα πληρώσω όμως και εγώ και εσύ και ο άλλος και ο επόμενος. Συνεπώς, τα 85 ευρώ καλούνται να πληρώσουν δια 20, δεν ξέρω πώς είναι σε μια πολυκατοικία, 20-30, αυτό το ποσό να το μοιραστούν. Ναι. Θα έπρεπε να Θα έπρεπε να το είχαν μοιραστούν μία φορά τα 85 και όχι να πληρώσουν όλοι από 85. Πόσες φορές έγινε αυτό? Μα πόσες, κάθε μέρα κάνουμε εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε πολυκατοικίες που συνέβη και συνεπώς, καλείται η ΑΕΚ, λέτε, να βρει πού έχει δώσει υπερχρέωση και να επιστρέψει αυτά τα 85 ευρώ. Ναι. Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, γιατί χθες που μιλούσαμε με την εκπρόσωπο τύπου, δεν είναι πολυκατοικίες οι πάγκες, δεν είναι οι πάγκες. Είναι και οι καινούργιες πολυκατοικίες, είναι και τα σπίτια. Θα την ακούσουμε μετά, θα την ακούσουμε. Πείτε τη θέση τη δική σας. Συνεπώς, αυτό που λέγεται, που γίνεται κύριε Κυριάκου, είναι παράνομο, λέτε, και τους καλείτε να επιστρέψουν τα χρήματα. Μα οι ανθρώποι το ξέρουν, τους το λέγαμε πριν 2,5 μήνες. Απλώς δεν έκαναν τίποτε. Ξέρεις, μίλησα με τον διευθυντή της ΑΕΚ, τον κύριο Γιασεμίδη, μου είπε ότι θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες να επιστρέψουν πίσω στα λεφτά στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, είναι και τα σπίτια που είναι σε έναν οικόπεδο, είναι το σπίτι σου σε έναν και το δύο παιδιό σου πάνω. Πληρώσατε 3x85, ενώ πρέπει να πληρώσετε 1x85. Ο σύνδεσμος και ο ηλεκτρολόγος φυσικά δεν έχουν κανέναν και τους προστατεύουμε τον κόσμο, τον απλό πολίτη, τον καταναλωτή. Γιατί να το επιβαρύνει αυτόν τον ποσό, είτε ονομάζεται 85 είτε 35. Γιατί να πληρώσει ένα ποσό το οποίο δεν πρέπει να πληρώσει, ξεκάθαρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλούμε για πολλές εγκαταστάσεις. Μιλούμε για 100 και 1000 και 2000. Ξεκάθαρο. Πάμε να πάρουμε απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.